Όταν ακούμε τη λέξη Βυζάντιο, στο μυαλό μας έρχεται η κυρία Ελένη Γλύκα Τζέι Αρβελέρ. Την χαρήκαμε στους Δελφούς. Κυρία Πρίτανη, καλώς ήλθατε. Μπορούμε να κλείσουμε τα φώτα, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, για να απολαύσουμε την κυρία Αρβελέρ. Καλώς ορίσατε. Καλή είναι η τεχνολογία. Καλησπέρα. Καλή είναι η τεχνολογία, αν είναι πράγματι καλή. Δεν κατάλαβα τίποτα από όσα ακούστηκαν. Πρέπει να πω ότι αν μιλήσανε για μένα και είπανε για την σταδιοδρομία μου, ασφαλώς δείξαμε μόνο την ηλικία μου. Είμαι 96 χρόνια και προσπαθώ να θυμάμαι τα πράγματα. Ούτε να τα κατοστήσει, τολμούμε να πούμε, έτσι. Πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Παυλοπούλου που έδωσε την ευκαιρία, έστω διαδικτυακά, να πω πράγματα που δεν υπάρχουν στα βιβλία. Έχετε με τον ζωγράφο κάποια σχέση. Τέτοια σχέση δείχνει ότι ο κατεξοχήν ευεργέτης που είναι ο Χριστάκης Ζωγράφος έχει να κάνει με την πόλη, με την παιδεία, με την εκκλησία, με τους νέους, ακόμα και με τα αγροκτήματα. Αυτός ο Χριστάκης Ζωγράφος είχε και μία βίλα στα Θεραπιά. Γιατί την αναφέρω? Γιατί τη βίλα του Ζωγράφου στα Θεραπιά έφαγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μαζί με τον Ερκό πριν από μία εβδομάδα. Αυτός ήταν ο Ζωγράφος. Ας πούμε όμως για το Βυζάντιο, μια και καλέσατε Βυζαντινολόγο. Το Βυζάντιο ουδέποτε ονομάστηκε Βυζάντιο. Ουδέποτε. Αυτοκρατορία των Ρωμαίων, βασίλειο των Ρωμαίων, Ρωμαίος ο Βασιλέας, μέχρι και τον Κωνσταντίνο τον 11ο, μέχρι δηλαδή και το τέλος. Από πού γεννήθηκε η Ζάντα. Όταν δυτική μοναχή, οι Πολενδιανείς θέλασαν να δημοσιεύσουν τα κείμενα της εποχής, δημοσίευσαν την αρχαιότητα. Και μετά έφτασαν στα κείμενα τα οποία ήταν της εποχής μετά τον Χριστό. Πώς να πούμε αυτή την εποχή? Να την πούμε, λέει, βασίλειο της Κωνσταντινούπολης. Οπότε, γιατί βασίλειο της Κωνσταντινούπολης ήταν ακριβώς το φραγκικό βασίλειο. Όταν δηλαδή οι Φράγκοι πήρανε το 1204 την πόλη, κάνανε το δικό της βασίλειο. Να την πούμε, λέει, ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ποτέ. Γιατί η Ρώμη είναι καθολική, ενώ εκείνη είναι ακριβώς αιρετική. Και κάποιος τότε λέει, μα εκεί που ήταν η Κωνσταντινούπολη, που είναι σήμερα, ήταν κάποτε μία επαρχία των Μεγαρέων, μία πόλη των Μεγαρέων, που λεγόταν Βυζάντιο. Να την πούμε Βυζάντιο. Και έτσι δημοσιεύθηκε η πρώτη Βυζαντής, δηλαδή τα κείμενα της εποχής. Και έμεινε το Βυζάντιο. Οι Προτεστάντες δεν ποτέ δεχτήκανε το Βυζάντιο ως Βυζάντιο. Το ονομάσανε οι Άγγλοι. Λέει το Roman Empire, οι δε Γερμανοί, έστρεμψε κτλ. Οπότε ονομάστηκε Βυζάντιο, από τότε που και η Ελλάδα δέχτηκε το όνομα Βυζάντιο για τη Μεσαιωνική Αυτοκρατορία του Ελληνισμού. Και όχι μόνο τη Μεσαιωνική, αλλά θα έλεγα τη μόνη αυτοκρατορία του Ελληνισμού.
το Βυζάντιο, να το λέω τώρα έτσι όπως το λέει όλος ο κόσμος, ήταν ακριβώς μία μετάλλαξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε για φραγκοκρατία, μιλάμε για ενατοκρατία, μιλάμε για τουρκοκρατία. Κανένας δεν έχει μιλήσει για ρωμαιοκρατία. Η ρωμαιοκρατία κράτησε στην Ελλάδα σχεδόν 6 αιώνες. Και δεν μιλάμε για ρωμαιοκρατία, γιατί πιστεύαμε ακόμα ότι κατακτήθηκε η Ρώμη όχι από το σίδερο όπως είχε κατακτήσει την Ελλάδα, αλλά από το πνεύμα το ελληνικό. Οπωσδήποτε από την Ρώμη το Βυζάντιο μεταλλαγμένο παίρνει την έννοια της παγκοσμιότητας. Η Ρώμη είναι η πρώτη παγκόσμια αυτοκρατορία, κάθε γη βατή και κάθε θάλασσα πλωτή είναι ακριβώς Ρώμη. Αυτό έχει χειρονομήσει το Βυζάντιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την αιωνιότητα χάρη στη χριστιανοσύνη. Δεν καταργηθεί ποτέ το κράτος των Ρωμαίων, γράφει ο Κοσμάς ο Ειδικοπτεύτης, ως πρώτον πιστεύσαν εις τον Δεσπότην Χριστόν. Αιωνιότητα, κοσμιότητα, αυτό είναι το Βυζάντιο στη γέννησή του. Ποια είναι η γέννηση του Βυζαντίου, είναι ακριβώς η δημιουργία της πόλης. Το 330 γίνονται τα εγγένεια της πόλης, η οποία χτίστηκε από τον Κωνσταντίνο, δεν λέω ακόμα τον Μεγάλο, χτίστηκε από τον Κωνσταντίνο και αφιερώθηκε στο Χριστό. Συ Κύριε, ανατίθιμη την πόλη ταύτε και τα λοιπά. Πώς έγινε μετά να βρεθεί η πόλη να έχει προστάτητα όχι τον Χριστό αλλά την Παναγία. Αυτό είναι θέμα περισσότερο των Βυζαντινολόγων. Πότε και γιατί ο Κωνσταντίνος χτίζει την Κωνσταντινούπολη. Ένα από τα λάθη διδάσκομαι τα παιδιά κυρίως στην Ελλάδα, είναι ότι ο Κωνσταντίνος έκανε νέα πρωτεύουσα. Ουδέποτε. Πρωτεύουσα στην αρχαιότητα, τη Ρώμη, ήταν εκεί που υπήρχε ο αυτοκράτορας. Όταν ήταν στην Νικομήδεια, πρωτεύουσα ήταν η Νικομήδεια. Όταν ήταν αλλού, ήταν το αλλού πρωτεύουσα. Η Ρώμη ήταν αιωνία πόλης. Αιωνία πόλης δεν σημαίνει υποχρεωτικά πρωτεύουσα. Γιατί χτίζει την πόλη του Κωνσταντίνους. Τα προβλήματα της εποχής για το Βυζάντιο είναι δύο. Ένα, η ανασύσταση πρώτα της Περσικής Αυτοκρατορίας μετά από τον Αλέξανδρο, οι Σασανίδες κάνουν νέο κράτος πιστικό. Αυτό ήταν το πρώτο. Και το άλλο πρόβλημα ήταν η κάθοδος των λεγόμενων βαρβάρων, οι οποίοι τώρα είναι, όπως ξέρετε, οι πληθυσμοί όλης της Ευρώπης. Σε αυτή την περίσταση ο Κωνσταντίνος θέλει να κτίσει μια πόλη η οποία να επιτρέπει να απαντήσει και στους Πέρτες και στους βαρβάρους που κατεβαίνουν από τα βόρεια σύνορα. Ζητάει λοιπόν να κτίσει την πόλη στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας και διαλέγει για πρώτη επιλογή την Τρία. Γιατί? Γιατί η Τρία είναι συνδεδεμένοι με τους δύο λαούς οι οποίοι είναι οι πιο αρχαίοι λαοί και οι πιο μεγάλοι λαοί της εποχής, δηλαδή οι Λατίνοι και οι Έλληνες. Οι Έλληνες γιατί είναι οι νικητές του Τουρκικού πολέμου
Δεν, δηλαδή, γιατί ακριβώς όταν φεύγει ο μαχίστης από την Τρία, περνώντας από την Καρχιδόνα όπου γνωρίζει τη Διδό, φτάνει στην Ιταλία και τι κάνει, χτίζει τη Ρώμη. Ο χτίστης της Ρώμης είναι ακριβώς από την Τροϊκή δυναστεία. Και αυτό ακριβώς. Όλες οι δυναστείες της Δύσης έχουν το όνομα Τροϊκή. Όλες θεωρούνται ότι είναι κληρονόμοι αυτής της Τροϊκής δυναστείας. Δεν κατάφερε να χτίσει εκεί την πόλη του, γιατί οι ναύαρχοι του είπανε ότι δεν έχει λιμάνι μεγάλο που να μπορεί να δεχτεί στόλους και πολλούς στρατούς. Υποψιάζομαι ότι οι ναύαρχοι Κωνσταντίνου ήταν ήδη χριστιανοί και θα θέλανε η νέα μεγάλη πόλη να εμιλειωθεί σε μία παγανιστική, υδρολατρική, αν θέλετε, παράδοση. Διαλέγει τότε ο Κωνσταντίνος μετά από την Τρία τη Θεσσαλονίκη. Αλλά Θεσσαλονίκη έχει ένα μειονέκτημα. Μπορεί να απαντήσει, αν θέλετε, προς το βορρά και αυτούς που κατεβαίνουν τους βαρβάρους από τον βορρά, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει Νικηφόρ εναντίον των Πέτρων. Και τότε λέει ο Κωνσταντίνος, του οποίου κάνω μια παρένθεση. Φαίνεται ότι η ροτόντα της Θεσσαλονίκης δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μαυσοδείο που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος για τον εαυτό του. Άλλο τώρα γιατί δεν έγινε, αυτό είναι θέμα των Βυζαντινολόγων. Τότε ο Κωνσταντίνος διαλέγει να χτίσει την πόλη στο Σκούτα, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Και τότε λέει κάθε βράδυ άγγελος Κυρίου κατέβαινε και μετέφερε τις πέτρες και όλα τα εργαλεία των εργολάβων στην απέναντι αυτή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απλούστατα ότι η Κωνσταντινούπολη είναι μία επιλογή θεϊκή. Δεν είναι μία επιλογή απλό ανθρώπινη βασιλική. Αυτή η πόλη ονομάστηκε αμέσως βασιλής για ένα λόγο. Όχι γιατί είναι βασιλική η ίδια, αλλά γιατί όποιος κατέχει την πόλη, κατέχει και όλη την αυτοκρατορία. Τι βασίλης κάνει τις βασιλιάδες, η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη ταυτίστηκε αμέσως με όλη την αυτοκρατορία. Ποια είναι η αυτοκρατορία, πώς λέγεται? Δεν θα πω ότι εκτείνεται σε τρεις υπήρους, Αφρική, Ευρώπη, Ασία. Θα πω απλούστατα ότι είναι το ανατολικό μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξελληνισμένο και εκχριστιανισμένο. Οπότε η επιλογή η θεϊκή κάνει τον Κωνσταντίνο να αυθρώνει, όπως είπα προηγουμένως, όλοι στον δεσπότη Χριστό. Γιατί η Κωνσταντινούπολη γίνεται αυτό που γίνεται? Ποτέ δεν χτίστηκε ως πρωτεύουσα. Χτίστηκε ως το μεγάλο κέντρο, αν θέλετε, της Ανατολής και ως νέα Ρώμη ή δευτέρα Ρώμη. Ποτέ ως πρώτη Ρώμη. Και χρόνια μέχρι το 416-10, ας πω, το 410 η πρωτεύουσα είναι η Ρώμη συν την Κωνσταντινούπολη. Δύο έπαρχοι, δύο διπλά τα πάντα
να είναι και Ρώμη και Κωνσταντινούπολη μαζί. Το 410 όμως, όταν η παλιά Ρώμη έχει καταστραφεί από τον Αλάδικο, από τους βαρβάρους, τότε μένει ως μόνη πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη. Και είναι ίσως η πρώτη πρωτεύουσα σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Δηλαδή είναι κέντρο αυλικό του βασιλιά, δηλαδή είναι θρησκευτικό κέντρο, δηλαδή του Πατριάρχου, και είναι βεβαίως και το πνευματικό και διοικητικό κέντρο όλης της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία είναι συνυφασμένη με την πόλη. Και άλλωστε, από με τα σημερινά, η πόλη με την Αγία Σοφιά είναι ίσως το μόνο πράγμα που ενώνει όλους τους Έλληνες, άσχετα από κόμματα, από ιδέες, από απόψεις. Η Αγία Σοφιά και η Κωνσταντινούπολη, η πόλη, είναι αυτά που ακόμα είναι στην καρδιά των Ελλήνων. Δεν θα πω τι έχει γράψει ο Τραγούδης, ούτε οι άλλοι, αν θέλετε, λογοτέχνες οι Έλληνες. Απλώς να θυμηθούμε ότι όταν ο Ερντογάν έκανε την Αγία Σοφιά τέμενος για δεύτερη φορά, γιατί η Αγία Σοφιά έγινε τέμενος ήδη από την πρώτη κατάκτηση της πόλης, κανείς άλλος λαός δεν πληγώθηκε τόσο, ούτε καν οι ομόδοξοι Ρώσοι, όσο, αν θέλετε, ο ελληνικός λαός. Ποιες είναι οι μεγάλες επιτυχίες ή, αν θέλετε, οι μεγάλοι σταθμοί της Κωνσταντινούπολης? Να πούμε τα πράγματα απλά για να τα θυμόμαστε. Το 626 η πόλη πολιορκείται από τους Αβαροσλάβους. Γιατί? Γιατί τότε ο αυτοκράτορας είναι εναντίον των Ρώσων και αφήνει τον Περσόν και αφήνει στο πόδι του τον Σέργιο τον Πατριάρχη. Τι γράφει ο Πατριάρχης τότε? Τον ακάθιστο ύμνο. Ο ακάθιστος ύμνος είναι ακριβώς γραμμένος όταν η πόλη πολιορκείται 626 από τους Αβαροσλάβους, αλλά όλος ο πληθυσμός της πόλης κατά το δυνατόν είναι μαζεμένος στην Αγία Σοφιά για να προσευχηθεί. Άλλος σταθμός για την ιστορία της πόλης, πάντοτε εναντίον του Ισλάμ, το οποίο έχει γίνει κράτος ήδη στο τέλος εδώ του 7ου αιώνα, είναι βέβαια το 717, όταν η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από τον Σάρωμα. Χάρη στο υγρό πυρ, καθόνει ακριβώς να γλιτώσει από τους Σάρωμες, τον οποίο λέει ο Στόρος καταστρέφεται ολόκληρος προς την Σαντορίνη, στη Θήρα, από μια μεγάλη τρικυμία. Αλλά ο μεγάλος, αν θέλετε, κίνδυνος για την πόλη είναι το 860. Και κανένας δεν ξέρει γιατί. Το 860 τα δραγκά, λέει, τα μεγάλα πλοία των Βαράγκων καταφτάνουν στην πόλη, πολιορκούν την πόλη και τότε για πρώτη φορά βρίσκονται σε επαφή οι Βυζαντινοί με το άγνωστο γένος των Ρώσ. Είναι η πρώτη φορά που η Ρώση εμφανίζεται στο τέλος, αν θέλετε, της αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή. Πώς γλιτώνει η πόλη από την με πολιορκία την Ρωσική? Πολύ απλά, γιατί πάλι ο αυτοκράτορας είναι εναντίον των Αράβων στην Ασία και
ο Πατριάρχης, ποιος είναι, ο Φώτιος, ο Μεγάλος Φώτιος. Ο δε Φώτιος καταφέρνει μέσα από την Αγία Σοφιά να γράψει τους περίφημους λόγους εναντίον ακριβώς των αθέων τότε Ρώσων, και καταφέρνει επίσης χάρις, λέει, πάντοτε στην προστάτηδα Παναγιά να διώξει τους Ρώσους μετά από μια μεγάλη τουρκημία που καταποντίζονται τα πλοία στον Βόσπορο. Τι γίνεται όπως τότε? Τότε ο Αυτοκράτορας, δηλαδή, στέλνει στη Ρωσία για πρώτη φορά ιερωμένους Βυζαντινούς για να γίνει ο εκχριστιανισμός των Ρώσων. Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων βαράγκων, δηλαδή των Ρώσων οι οποίοι δεν είναι Σλάβοι αλλά είναι βάραγκοι, είναι δηλαδή Σουηδοί και Νορβηγοί, γίνεται το 860. Στέλνει ο Πατριάρχης μία επιστολή στους άλλους Πατριάρχες, δηλαδή σε Ρώμη, Αλεξάνδρη, Αντιόχεια κλπ, για να τους πει ότι το γένος των Ρώσων από άγριον και βάρβαρο γένος γίνεται ακριβώς χριστιανικών αυτή τη φορά. Αν λέτε αυτά τα πράγματα στους σημερινούς Ρώσους, νομίζουν ότι δεν ξέρετε ιστορία. Γιατί οι σημερινοί Ρώσοι δέχονται ότι ο εκχριστιανισμός των Ρώσων έγινε μόνο όταν ο Βουλγαροκτόνος, ο 1988, γίνεται στη Χερσόνα ακριβώς με τους Σλάβους, τότε που έχουν ήδη κατακτήσει για μία φορά πάλι την πόλη, όχι την ίδια πόλη, αλλά το περίχωρά της, δέχεται ακριβώς να εκχριστιανιστεί. Η μεγάλη όμως τραγωδία του Βυζαντίου είναι το 1204. 1204 είναι η λεγόμενη Φραγκοκρατία. Τι σημαίνει? Τότε όχι μόνο καταλαμβάνουν οι Φράγκοι την πόλη, όχι μόνο καταστρέφουν όλη την αυτοκρατορία η οποία έχει ταυτιστεί την πόλη, αλλά έχουν διαμελήσει και πειράζονται την αυτοκρατορία. Χάρη στους Δασχαρίδες γίνεται η αυτοκρατορία της Νικαίας, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το Δεσποτάτο Σιπίου, τα ελληνικά, αν θέλετε, βιώματα εκείνης της εποχής. Τα τρία αυτά ελληνικά κράτη τι κάνουν? Μάχονται μεταξύ τους, όπως πάντα. Γιατί? Γιατί το θέμα είναι ποιος θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη είναι κάτι το οποίο για τους Έλληνες εκείνη την εποχή είναι το αγλάισμα, λέει, όλου του πλανήτη και από το οποίο απεσφαιρίστηκε, διωχτήκαμε δια της αμαρτίας ημών. Η Νίκαια καταφέρνει στο τέλος να μπει το 1261 με τον Στρατηγόπουλο την πόλη. Ο παλαιολόγος, ο Μιχαήλ, βρίσκεται στη Μικρασία και είναι εναντίον των Λασχαρίδων, των βασιλιάδων δηλαδή που κάνανε την αυτοκρατορία της Νικαίας, έχει τυφλώσει τον μικρό Λάσχαρη, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτοκράτορας κάποιος ο οποίος είναι τυφλωμένος. Έτσι ο παλαιολόγος, ο Μιχαήλ, γίνεται
για πρώτη φορά αυτοκράτορας εναντίον του δικού του λαού. Και τότε, λέει, η μεγάλη πανήγυρη για την ανάκτηση της πόλης, ο πρωθυπουργός της εποχής ονομάστηκε ο κακός σε ένα κερί, έγραψε του λοιπού ουδής καλών ελπιζέτου επί Ρωμαίοι και πάλι την πόλη πατούσι. Δηλαδή να μην ελπίζει πια κανείς τίποτα καλό, γιατί θα αναμπήκαν οι Βυζαντινοί στην πόλη. Γιατί, και έτσι δίκιο. Γιατί φτάνοντας ο παλαιολόγος ο Μιχαήλ στην πόλη, ονομάστηκε καταχρηστικά. Ονομάστηκε νέος Κωνσταντίνος. Ονομάστηκε αυτός ο οποίος θα ανακαταλάβει τας χαμένας πατρίδας. Η λέξη χαμένη πατρίδα για πρώτη φορά αναφέρεται σε ένα χρυσόβουλο του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Και πράγματι, τότε κάνει το τον αετό δικέφαλο. Γιατί ο Βυζαντινός αετός δέποτε ήταν δικέφαλο. Ο Βυζαντινός αετός είναι μονοκέφαλος ρωμαϊκός αετός, τον κάνει δικέφαλο ο Μιχαήλ. Γιατί? Γιατί θέλει να κοιτάει και την Ανατολή και τη Δύση. Η Ανατολή είναι βέβαια η αυτοκρατορία της Νικαίας, η Δύση είναι το Φραγκικό Βασίλειο. Και καταφέρνει πράγματι πρώτα να ελευθερώσει, αν θέλετε, το Πιστρά και να γίνει το Δεσποτάτο του Πιστρά και έπειτα προχωρήσει προς τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Άλλωστε, η Ελλάδα σε όλη τη Βυζαντινή εποχή ήταν ένα κατοτικό μέρος. Δεν ήταν κέντρο. Το κέντρο του Βυζαντίου ήταν η Θράκη και η Μικρασία. Και το κέντρο πάντοτε, όπως λένε και όλοι οι αυτοκράτορες, ήταν η πόλη η οποία ήταν και το κέντρο όλου του κόσμου. Πρώτο πανεπιστήμιο, όχι μόνο αυτό που χτίστηκε τον 5ο αιώνα, αλλά αυτό που χτίστηκε την εποχή του Μονομάχου, δηλαδή τον 10ο αιώνα, που έχεις ψελούς, που έχεις ψηφιλίνους, που έχεις ακριβώς όλη τη μεγάλη φιλολογία τη Βυζαντινή και όλη την, θα έλεγα, την ομοθετική εμπέλεια του Βυζαντίου. Ποια είναι η γλώσσα όμως του Βυζαντίου? Ποια είναι? Λέμε ότι είναι ελληνόφωνο. Είναι ελληνόφωνο το Βυζάντιο, την Εκκλησία και με τους Αγίους Πατέρες. Η διοίκηση είναι ρωμαϊκή, ο νόμος είναι ρωμαϊκός και μόνο ο Ιουστινιανός, δηλαδή τον 6ο αιώνα, γράφει ελληνικά. Ποιο? Γράφει ελληνικά μόνο τις, όπως ξέρετε, τις νεαρές. Οι νεαρές του Ιουστινιανού δείχνουν ακριβώς τη διγλωσία της εποχής. Γιατί νεαρά είναι θηλυκών, ο νόμος αρσενικών. Γιατί γράφει ο Ιουστινιανός νεαρά? Απόδειξη ότι έχει υπόψη του τη λέξη λέξ. Η λέξη, η ρωμαϊκή, η λατινική λέξ, είναι θηλυκού γένους. Άρα, ακόμη εκείνη την εποχή γράφει, αλλά σκέφτεται ο Ιουστινιανός, σκέφτεται ακόμη, αν θέλετε, λατινικά. Άλλωστε, όλοι οι γύρω από τον Ιουστινιανό θα σου γράψουν ότι τα ελληνικά είναι η γλώσσα
των ειδωλολατρών. Η λέξη Έλλη δεν θυμίζει στο Βυζάντιο τίποτε άλλο παρά τον ειδωλολάτρη. Και θα γράψει μάλιστα ο Ιουστινιανός σε μία από τις μεγάλες, αν θέλετε, νεαρές, ή τα μισαρά των Ελλήνων πρεσβεύοντες δεν έχουν δικαίωμα ούτε να κάνουν διαθήκη, ούτε να διδάξουν, και είναι ακριβώς η τελευταία εποχή που το Βυζάντιο καταδιώκει, αν θέλετε, τα υποδήματα των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό το Βυζάντιο. Ζει όσο δεν έζησε καμία άλλη αυτοκρατορία. Είναι βέβαια πολυεθνικό, αλλά κατατάει να είναι μονοπολιστικό. Γι' αυτό το μονοπολιστικό Βυζάντιο στα τελευταία του χρόνια είναι και άλλο διχασμένο, και έχει κάνει πρωτάθλημα και το Βυζάντιο τον εθνικό διχασμό και τη διχόνοια. Να θυμίσω ότι λίγο πριν από την πτώση της πόλης, ο νοταράς, ο οποίος είναι ο αρχινάδαρχος, ας πούμε, της εποχής, λέει: «Προτιμώ να δω στην πόλη καφτάνι τούρκων παρά λατινική τριάρα». Άρα το μίσος μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων είναι αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο διαιωνίζεται μέχρι σήμερα. Και αυτό ίσως θα εξηγήσει πολλά πράγματα. Δεν θέλω όμως να μιλήσω για την τωρινή κατάσταση. Το μόνο ότι όταν οι Τούρκοι πολιορκούν την πόλη πριν από το 1453, ο Ιωάννης Παλαιολόγος, γιος του Μανουήλ Παλαιολόγου του Δευτέρου, προσπαθεί να πείσει τον πατέρα του να κάνουν αντίσταση εναντίον των Τούρκων. Ο δε Μανουήλ, ο οποίος είναι από τους πιο μορφωμένους αυτοκράτορες, το απαντά: «Ουδέωμεν βασιλέως, δεν έχουμε ανάγκη από βασιλιά, αλλά έχουμε ανάγκη από εικονό». Και άλλωστε ο Μανουήλ είναι, και αυτό δεν το λέμε στα παιδιά, ούτε το γράφουμε, είναι αυτός που μαζί με τα τουρκικά στρατεύματα το 1391 καταστρέφει και κερδίζει εξ ονόματος των Τούρκων, κερδίζει την Φιλαδέλφεια, παλάσσεκη δηλαδή, η οποία Φιλαδέλφεια είναι ένα είδος τουρκομανικού εμμυράτου, το οποίο έχει μείνει στην Μικρασία, αλλά με ελληνικές καταβολές. Αυτές οι ελληνικές καταβολές θα μένουν με τις προφητείες τις Βυζαντινές, οι οποίες προφητείες Βυζαντινές είναι απλές. Λένε ότι όταν θα καταστραφεί το Βυζάντιο, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Η συντέλεια του κόσμου είναι η Βυζαντινή συντέλεια. Και αυτό βέβαια θα διαψευστεί πολύ γρήγορα, και έτσι η Μόσχα θα ζητήσει να γίνει η τρίτη Ρώμη το 1560. Τόσο με πιο δικαίωμα, γιατί από όλα τα ομόδοξα, ορθόδοξα κράτη, μόνο η Ρωσία δεν έχει υποταχθεί στους Τούρκους. Και αυτή μεγάλη ιδέα, δηλαδή η ιδέα το να ανακτήσουμε και πάλι την πόλη, Δέσποινα, την κλαις και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος,
γέροι, νέοι παιδιά, δεξί, αριστερή και κεντρώοι. Πάψαμε όμως να το πιστεύαμε το 1922 και τα 100 χρόνια ακριβώς της πτώσης της Μικρασίας, της εξόδου των Ελλήνων από τη Μικρασία είναι ακριβώς το τέλος της μεγάλης ιδέας. Γι' αυτό το τέλος, όπως ξέρετε, κατηγορήθηκε ο Βενιζέλος και με πιο πρόσφατο ότι όταν οι ξένοι του είπανε «Σου δίνουμε την πόλη ή την Ιωνία, τι διαλέγεις?» Ο Βενιζέλος δεν διάλεξε την πόλη. Και δεν διάλεξε την πόλη για ένα λόγο πολύ απλό. Γιατί ο Βενιζέλος ήταν ρεαλιστής. Η πόλη ήταν τουρκική το 1922. Ενώ η Σμύρνη ήταν η Γιαούρου Σμύρνης. Δηλαδή η Σμύρνη ήταν η χριστιανική Σμύρνη. Και θα μπορούσαν οι Σμύρνοι να μείνουν τα στρατεύματα τα ελληνικά, αλλά ουδέποτε στην πόλη καμία πρωτεύουσα αυτοκρατορίας δεν κατακτήθηκε από ξένοι. Μένουμε με το τραύμα της Μικρασίας 100 χρόνια. Δεν ξεχάστηκε, ούτε θα ξεχαστεί, και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο κοντά το τραύμα από τη δόξα. Εννοώ ως δόξα την αρχαιότητα, Σαλαμίνες, Θερμοπύλες, Μαραθώνες, και εννοώ ως τραύμα ότι δεν υπάρχει πια ελληνοσύνη στη Μικρασία και ότι ό,τι εκκλησίες υπάρχουν είτε στην Καπαδοκία είτε σε άλλα μέρη της Μικρασίας και έχουν εξορίξει τα όματα των Βυζαντινών εικόνων. Και αυτά ίσως πρέπει κάποτε να ξέρουμε ότι οι εικόνες που ήρθαν από τη Μικρασία νοικοσμούν σήμερα διάφορους ναούς, κυρίως στη Μακεδονία, είναι αυτές που θυμίζουν όχι ότι είμαστε μόνο χριστιανοί, αλλά ότι είμαστε διάδοχοι αυτοκρατορίας. Και αυτήν την αυτοκρατορία τη λέμε κακώς Βυζάντιο, ενώ έπρεπε να είναι μόνο και μόνο μεσαιωνική ελληνική αυτοκρατορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε Αρβελέρ.